Η μαύρη κουρτίνα της κατάθλιψης πέφτει άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο βαριά πάνω από την καθημερινότητα τουλάχιστον 500.000 Ελλήνων. Άλλοι ζουν προσπαθώντας να διαχειριστούν την επιβαρημένη και λόγω της κρίσης ψυχική τους υγεία, άλλοι καταγράφονται στον μακρύ κατάλογο με τις αυτοκτονίες. Τα τελευταία 6 χρόνια οι ψυχικές διαταραχές του πληθυσμού με βασική την κατάθλιψη αυξάνονται σταθερά με τις αυτοκτονίες για χρέη ή για κατασχέσεις να αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο την οσυρή πραγματικότητα. Τα στοιχεία που δόθηκαν σε σχέση με τους ανθρώπους που πάσχουν από κατάθλιψη, και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, 500.000 άνθρωποι, είναι από τη μία αποκαρδιωτικό, αλλά από την άλλη είναι και κάπως αναμενόμενο. Και αυτό για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, οι συνθήκες ζωής μας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, με πάρα πολλούς ανθρώπους να στερούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η στέγαση, η τροφή και άλλα που έχουν να κάνουν με την παιδεία και την ψυχική μας υγεία. Και από την άλλη, έχουμε να κάνουμε και με την ελλειπή ενημέρωση που παρέχεται σε ανθρώπους σε θέματα ψυχικής υγείας. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα απευθυνθούν στο τέλος σε έναν ψυχολόγο ή σε έναν ψυχίατρο ή γενικά σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Και αυτό γιατί δεν γνωρίζουν ακόμα πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν και την ψυχική τους υγεία και όχι μόνο τη σωματική. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και ανησυχητικά για την εύθραυστη ψυχική υγεία των Ελλήνων. Όλες οι ψυχικές παθήσεις επιβαρύνουν τα αίτη ζωής και την ποιότητα της ίδιας της ζωής. Οι ειδικοί σημειώνουν. Αυτό που θα ήθελα εγώ ως ειδικός να επισημάνω είναι ότι αυτά τα νούμερα θα πρέπει να ηχήσουν σαν καμπανάκι στα αυτιά μας και να αρχίσουμε να δίνουμε μεγαλύτερη βάση στην ψυχολογία μας, να ζητάμε βοήθεια, δεν είναι ντροπή. Καλό είναι να το κάνουμε όσο είναι νωρίς, γιατί όσο περισσότερο το καθυστερούμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται και για τον ειδικό αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση. Στόχος μας είναι οι άνθρωποι να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής και φυσικά να μην φτάνουν σε ακραίες αντιδράσεις όπως είναι οι αυτοκτονικές ιδέες ή ακόμη και οι απόπειρες αυτοκτονίας.